Έξαψη, καταιγιστικές αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς του Μέγκα. Έξαψη, καθώς ο Τζόρτζης νιώθει να βάλεται από παντού, η φυγή της Κλέρης από το κτήμα τρελαίνει το Γιάννο, η βραδινή απουσία της Εβίτας τη φέρνει σε σύγκρουση με όλη της την οικογένεια. Η Μαρίνα αρχίζει να εκμυστηρεύεται τις σκέψεις της στον Κωστή. Η εμφάνιση ενός παλιού κινητού μοιάζει να αποτελεί κλειδί για την υπόθεση της Βίκης. Παράλληλα, αν δεν προλάβατε να δείτε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του. Έξαψη, επεισόδιο 11. Η κατάθεση της Κλέρης στον Μινά αθωώνει τον Αλέξανδρο. Η Μαρίνα καταραίει, όταν μαθαίνει ότι η αδερφή της έχει πέσει σε κόμμα και για να βρει τον ένοχο γίνεται επικεφαλής της φρουράς του Τζόρτζη. Η Μυρσίνη απειλεί την Κλέρη για να εξαφανιστεί από τη ζωή του Αλέξανδρου και της Εβίτας. Μόλις αποκαλυφθεί η σχέση της Κλέρης με τον Αλέξανδρο, η Κλέρη θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Έξαψη, επεισόδιο 12. Ο Ουγιάνος, εκτός αυτού, κακοποιεί την Κλέρη, ο Αλέξανδρος αποφυλακίζεται και αποφασίζει να παραμείνει στο ναύπλιο μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Ο Μινάς προσπαθεί να διώξει τον Κωστή από το ναύπλιο, καθώς τον θεωρεί επικίνδυνο. Τα στοιχεία που βρίσκει η Μαρίνα κατά του Τζόρτζη ολοένα αυξάνονται. Ο Αλέξανδρος ψάχνει την Κλέρη, αλλά δεν τη βρίσκει πουθενά. Επεισόδιο 13. Η Κλέρη φτάνει στο πατρικό της σπίτι στη Δημητσάνα. Η Εβίτα θέλει να φύγουν νωρίτερα από το ναύπλιο, όμως έρχεται αντιμέτωπη με την άρνηση ολόκληρη της οικογένειας. Ο Τζόρτζης πηγαίνει στο νοσοκομείο να επισκεφθεί τη Βίκη. Ο Νικηφόρος ενημερώνει τη Μαρίνα ότι το αυτοκίνητο του αξιώτη βρέθηκε τρακαρισμένο τη μέρα του ατυχήματος. Ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα μέσα στη νύχτα ξυπνά την Κλέρη. Έξαψη, επεισόδιο 14. Ο Γιάννος στη Δημητσάνα προσπαθεί να πείσει την Κλέρη να γυρίσει πίσω στο ναύπλιο. Ο Κώστης ψάχνει δουλειά, αλλά η Βάλια του βάζει τρίκλοποδιές. Η Έβιτα ανακαλύπτει τη συνεργασία Ήρυδας Βάλιας. Ο Νικηφόρος συνεργάζεται με τη Μαρίνα στις έρευνες κατά του Τζόρτζη. Η αποκάλυψη της αλήθειας για τον Κωστή θέτει στην Έβιτα διλήμματα για το μέλλον της.